ένα μπαζάρ μαθητών και μελών προσανατολίζεται να πραγματοποιήσει ο Σύλλογος Καλλιτεχνών Ροδόπης Αθηνίων με έργα δικά τους σε προσιτές τιμές, δίνοντας την ευκαιρία να προμηθευτεί το κοινό μικρά έργα τέχνης και κάνοντας μία πρόταση για δώρα ιδιαίτερης σημασίας, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Καλλιτεχνών Ροδόπης, Άρης Ασαριωτάκης. Ενδεχομένως είναι μέσα στο πίσω μέρος του μυαλού μας και ανάλογα με τις συνθήκες να μας επιτραπεί ένα μπαζάρ το οποίο θα γίνει αρχές Σεπτεμβρίου παράλληλα οργανωμένο με τις εγγραφές στα εργαστήριά μας που ξεκινάνε το Σεπτέμβριο, ένα μπαζάρ μαθητών και μελών όπου θα έχουν την ευκαιρία κάποιοι να δουν κάποια ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία είναι έτσι φτιαγμένα ώστε να μπορούν να αγοραστούν, θέλω να πω δηλαδή ότι η τιμή τους δεν θα είναι απαγορευτική και νομίζω ότι θα έπρεπε να το κάνουν αυτό οι Κομωτιναίοι, αν σκεφτεί κανείς ότι ένα τέτοιο δωράκι μεταλλικό ή ένα ξύλινο ή ένα πύλινο έχει τεράστια αξία, είναι χειροποίητο, αντανακλά την ενέργεια του καλλιτέχνη, αντανακλά το αίμα του και τον υδρότα του, είναι ένα κομμάτι του καλλιτέχνη, έχει μια εξαιρετική αξία και θα είναι ωραίο, ας πούμε, παραδείγματος χάρη αυτό να το χρησιμοποιήσει σαν ένα δώρο, ενδεχομένως σε μια γιορτή, ενδεχομένως να κάνει ένα δώρο σε κάποιον φίλο, σε κάποια γενέθλια κτλ. Από το να πάρει αυτά τα τυποποιημένα που υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ, τα κινέζικα, και δεν έχω τίποτα με τους Κινέζους, έτσι, δεν θεωρεί ρατσιστικό αυτό, ως προς τη διαδικασία και ως προς το αντικείμενο το τοποθετώ. Και θα έχουν λοιπόν την ευκαιρία μέσα από αυτό το μπαζάρ να προμηθευτούν, αν θέλουν, έργα τέχνης. Μικρά, αγοράσιμα, με την έννοια ότι θα είναι ικανά να αγοραστούν, και ελπίζουμε και αυτή η εκδήλωση να πάει καλά.